Αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη, τον Βασιλικό και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Φραγκάκη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Ιπποκράτειο στη Γάμα Καρδιολογική Κλινική. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα μου είναι εκπαίδευση στην ηλεκτροφυσιολογία στη διάρκεια ειδικότητας. Τι μπορώ να προσφέρω από την θέση του εκπαιδευτή. Και πρέπει να ομολογήσω ότι όταν μου ανατέθηκε αυτό το θέμα από τον πρόεδρο του συνεδρίου, τον καθηγητή κύριο Βασιλικό, αισθάνθηκα τουλάχιστον αμήχανα στην αρχή και μάλλον με έλλειψη ιδεών. Στη συνέχεια προσπάθησα να προσεγγίσω το θέμα πιο διεξοδικά και να, αν θέλετε, να προσεγγίσω την ουσία του θέματος και σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχω αυτό είναι να ανακαλύψω πού είναι το κενό, πού είναι δηλαδή η απόσταση μεταξύ του τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι θα όφιλε να υπάρχει, τι θα μπορούσε, τι θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει και παράλληλα να δούμε και μία αντιστοίχηση για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό σε ανάλογες περιπτώσεις. Σκέφτηκα λοιπόν ποιος θα έπρεπε να είναι ο στόχος νούμερο ένα στην εκπαίδευση στην ηλεκτροφυσιολογία κατά την ειδικότητα ή αν θέλετε ποιο θα ήταν το ελάχιστο που θα έπρεπε να δημιουργήσουμε σαν μια προϋπόθεση για την εκπαίδευση ενός ειδικευόμενου και σκέφτηκα το εξής απλό, ότι ουσιαστικά το πιο βασικό θα ήταν να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τους στόχους που προβλέπονται από τα θεσμικά όργανα. Δηλαδή, ενδεχομένως από το Υπουργείο Υγείας, από τις εθνικές εταιρείες, ενδεχομένως την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Ομάδα Εργασίας, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες κλπ. Και στη συνέχεια, καθώς σκεφτόμουν περισσότερο, άρχισε η φαντασία μου να γίνεται λίγο πιο γόνιμη, θα έλεγα σχεδόν οργιώδης, και να σκέφτομαι κάτι πολύ περίεργα και ακραία πράγματα. Δηλαδή, το βασικό core curriculum ενός ειδικευόμενου πάνω στις διαταραχές ρυθμού θα έπρεπε ενδεχομένως να περιλαμβάνει ένα γενικό πρόγραμμα, το οποίο να έχει μια θεωρητική και κλινική γνώση πάνω σε καθημερινά προβλήματα, δηλαδή να είναι σε θέση ο ειδικευόμενος να απαντήσει, να γνωρίζει για την επιδημιολογία, τη φυσιολογία, τη γενετική, την παθοφυσιολογία των αρρυθμιών και επίσης να είναι σε θέση να κάνει μια διαστρωμάτωση κινδύνου και να προτείνει μια θεραπεία. Αλλά παράλληλα να μπορεί να έχει και κάποιες ειδικές γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, πάνω στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για το ablation, αλλά και μέσα από τις εμφυτεύσιμες συσκευές, όπου να έχει αποκτήσει μια εμπειρία τόσο στην εμφύτευση όσο και στον προγραμματισμό. Αλλά όπως γνωρίζετε, το αντίθετο από την φαντασία είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα πολλές φορές είναι πολύ πεζή. Και τι λέει η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα λέει ότι, όπως βλέπετε αυτό το σχέδιο το οποίο πλέον έχει γίνει νόμος του κράτους, πάνω στη σύσταση και με την ονομασία των ιατρικών ειδικοτήτων και στον καθορισμό του χρόνου και του περιεχομένου της άσκησης για την απόκτηση τίτλου ιδιοκότητας, του περιεχομένου της άσκησης όπως βλέπετε, για την ηλεκτροφυσιολογία είναι τρεις γραμμές. Τρεις μήνες ηλεκτροφυσιολογία. Ή και έξι ενδεχομένως στο τέλος, εάν ο δικευόμενος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάνω στον τομέα αυτό. Τίποτα παραπάνω. Άρα υπάρχει ένα κενό, το πρώτο κενό το οποίο διαπιστώνουμε, ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη και λεπτομερής περιγραφή των δεξιοτήτων και της πρακτικής εμπειρίας που θα πρέπει να αποκτήσει ένας ειδικευόμενος κατά τη βασική του εκπαίδευση στην ηλεκτροφυσιολογία. Ας δούμε την αντιστοίχηση στην Ευρώπη. Βλέπετε από το πολύ πρόσφατες οδηγίες που δημοσιεύτηκαν φέτος ότι η εκπαίδευση πάνω στις διαταραχές ρυθμού αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης του καρδιολόγου.
Σε αυτή την εκπαίδευση υπάρχει μία διαβάθμιση της εμπειρίας, της εμπιστοσύνης κατά κάποιο τρόπο σαν επέκταση της αγγλικής λέξης που θα πρέπει να αποκτήσει, να περιβληθεί ο ειδικευόμενος μέσα από αυτή την εκπαίδευση. Και ας πάμε λιγάκι να δούμε με προσοχή ποια είναι αυτά τα επίπεδα τα οποία προτείνουν μέσα στην εκπαίδευση. Το επίπεδο 1 είναι ότι ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει απλώς να έχει την εμπειρία της παρατήρησης των συγκεκριμένων, επεμβάσεων ενδεχομένως. Το στάδιο 2 θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να κάνει αυτή την επεμβατική πράξη, αλλά με πολύ προσεκτική και από κοντά παρακολούθηση από τον εκπαιδευτή. Στο level 3, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να είναι σε θέση να κάνει την δραστηριότητα, να κάνει την επέμβαση ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, αλλά με μία έμεση παρακολούθηση, δηλαδή ο εκπαιδευτής μπορεί να είναι ενδεχομένως στο control room, να είναι κάπου δίπλα, αλλά να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να βρεθεί και να βοηθήσει. Ενώ το στάδιο 4 είναι εκείνη η εμπειρία που αποκτά ο εκπαιδευόμενος και είναι σε θέση να εκτελεί αυτή την δραστηριότητα και ο εκπαιδευτής να βρίσκεται αρκετά μακριά, αλλά να είναι σε θέση να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Σαν να λέμε δηλαδή στην Αγγλία να είσαι στο hospital και ο εκπαιδευτής στη Harley Street ενδεχομένως και να κάνει το ιδιωτικό του επάγγελμα. Ή τέλος πάντων να υπάρχει δυνατότητα να έρθει ανά πάσα στιγμή. Τέλος, στο στάδιο 5, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει μια τέτοια εμπειρία που να εκτελεί τη δραστηριότητα τελείως ανεξάρτητα και παράλληλα να είναι σε θέση να εκπαιδεύσει και έναν νεότερο εκπαιδευόμενο. Με βάση αυτά τα στάδια της εκπαίδευσης, ας δούμε τι προτείνεται από τις ευρωπαϊκές, από το Ευρωπαϊκό Curriculum πάνω στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων στις αριθμίες. Βλέπετε ότι για μία σειρά δραστηριοτήτων προτείνεται μία εκπαίδευση σταδίου 5, δηλαδή στο πώς να διαχειριστεί ο εκπαιδευόμενος τον ασθενή με το αίσθημα παλμών, με την απώλεια συνείδησης, με την κολπική μαρμαργή, κολπικό πτερυγισμό, τις περικυλιακές ταχυκαρδίες και τις κοιλιακές αριθμίες, όπως και μία βραδικαρδία. Ενώ όταν πρόκειται να έχουμε ασθενείς που έχουν καναλοπάθειες, τότε το στάδιο είναι μέχρι το 3, δηλαδή να υπάρχει μία έμεση παρακολούθηση, ενώ για την διαχείριση των ασθενών με ICD και CRTD, επίσης το στάδιο φτάνει μέχρι το 4. Όλα όμως αυτά είναι μία διαχείριση των ασθενών, ενώ αν πάμε σε πιο επεμβατικές και πρακτικές διαδικασίες, τότε βλέπουμε ότι για μέν το προγραμματισμό των βηματοδοτών και των απεινιδωτών προτείνεται μέχρι το στάδιο 3, δηλαδή να υπάρχει μία έμεση παρακολούθηση. Για την εμφύτευση ενός προσωρινού βηματοδότη θα πρέπει να είναι πλήρως εκπαιδευμένος. Για την εμφύτευση ενός βηματοδότη θα μπορεί να φτάσει μέχρι το επίπεδο όπου θα μπορεί ενδεχομένως να επιχειρήσει την εμφύτευση, αλλά με πολύ κοντινή παρακολούθηση από τον εκπαιδευτή. Για την εμφύτευση ICD, όπως και για την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και για τα ablation, είναι στο στάδιο της παρατήρησης, ενώ για την ηλεκτρική ανάταξη και την παρικαρδιοκένδυση προτείνεται στάδιο 6. Τώρα, όλα αυτά μπορούν να μεταφραστούν ενδεχομένως σε νούμερα. Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό το πράγμα. Υπάρχουν νούμερα. Νούμερα δεν υπάρχουν για αυτήν την κατηγορία τουλάχιστον των εκπαιδευόμενων που μιλάμε, δηλαδή για τους ειδικευόμενους. Αυτή η διαφάνεια την έχω πάρει από μία ομιλία του Προέδρου, του κυρίου Βασιλικού, μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ομιλία που, όπως συνηθίζει να λέει και το κάνει, τα λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια πριν από 2 χρόνια, και όπου βέβαια συλλαφώντας περισσότερο το θέμα της ικανότητας να είναι κανείς αυτόνομος, δηλαδή απαιτούμενες εκπαίδευση που μπορεί να έχει,
υπήρχε μία πρόταση από την ομάδα εργασίας, η οποία όμως δεν νομίζω ότι έχει γίνει ποτέ, δεν έχει πραγματοποιηθεί, να υπάρχει ένας αριθμός 30 ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και βηματοδοτών ή 30 προσωρινών βηματοδοτών και περικαρδιοκεντήσεις για να αποκτηθεί μία στοιχειώδης, ικανή εμπειρία από τον εκπαιδευόμενο. Τώρα, αν πάμε ακριβώς στην άλλη πλευρά, δηλαδή στην οροφή της εκπαίδευσης, όταν φτάνουμε δηλαδή σε ένα επίπεδο όπου ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος, ανεξάρτητος για να δράσει σαν ηλεκτροφυσιολόγος, βλέπουμε από τις προτάσεις της ΣΥΡΑ ώστε να πάρει και το certificate, προτείνονται 100 ablation, εκ των οποίων 100 ablation σαν πρώτος operator, εκ των οποίων τα 50 να είναι standard και τα 50 να είναι complex. Φυσικά, αυτό τώρα δεν έχει καμία, και για τους βηματοδότες, βλέπετε τα αντίστοιχα νούμερα. Φυσικά, τώρα, αυτά τα νούμερα δεν αντανακλούν σε έναν ειδικευόμενο, όμως, εάν σκεφτούμε ότι μέσα στο πρόγραμμα ενδεχομένως μπορεί να έχουμε και κάποιους που μπορεί να θέλουν να κάνουν και το εξάμηνο, ίσως θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι σε ένα κέντρο έτσι, εκπαίδευσης πραγματικό θα μπορούσαμε να έχουμε και το, σκέφτηκα ίσως αυθαίρετα, το 1/5 αυτών των επεμβάσεων που θα μπορούσαν να δοθούν στους ειδικευόμενους και με μία άμεση παρακολούθηση να αποκτήσουν μία εμπειρία. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, τι μπορούμε τελικά να προσφέρουμε. Βέβαια, όλοι οι δικαιωμένοι δεν είναι τόσο χαριτωμένοι όπως αυτό εδώ το μωράκι, αλλά όλοι οι δικαιωμένοι πραγματικά σε κοιτάνε στα μάτια και αναζητούν τροφή εκπαίδευσης και μάθησης. Αυτό είναι σίγουρο. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο, με αυτές τις ανάγκες, πώς μπορούμε εμείς να δράσουμε μέσα στο ελληνικό πλαίσιο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την τελευταία δημοσίευση του κυρίου Βασιλικού, είναι in press, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μία προοδευτική αύξηση του αριθμού των ablation στον ελληνικό χώρο. Σήμερα φτάνουμε το 2018 τα 2.800 ablation. Αυτό όμως που έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία είναι σε ποια κέντρα γίνονται αυτά. Ποια είναι πόσο busy είναι αυτά τα κέντρα μέσα στα οποία γίνονται. Και βλέπετε ότι ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ablation είναι κατακαιρματισμένος σε 10 κέντρα τα οποία κάνουν λιγότερο από 50 επεμβάσεις. Ενώ άλλα 15 κέντρα κάνουν επεμβάσεις πάνω από 50 ετησίως. Βέβαια, για τις ανάγκες των ειδικευωμένων, σίγουρα τα 50 με 100, όπως και τα πάνω από 100, αρκούν για τον ελληνικό χώρο, για να δώσουμε αυτήν την εμπειρία, την οποία ήδη σας έχω δείξει. Αλλά για εκείνα τα οποία είναι κάτω από 50, λαμβανωμένες υπόψη και τις ανάγκες να εκπαιδευτούν οι ίδιοι οι ηλεκτροφυσιολόγοι, θέτω ένα αμφιβόλο εάν πραγματικά μπορούν να εκπαιδευτούν σωστά οι ειδικευόμενοι σε αυτά τα κέντρα. Άρα, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βασική εκπαίδευση της ηλεκτροφυσιολογίας για να μπορέσουμε πραγματικά να προσφέρουμε, νομίζω ότι είναι πρώτον να υπάρχει ένας καθορισμός των εκπαιδευτικών κέντρων. Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα κέντρο, αλλά θα μπορούσε να συμπληρώνεται και μετακίνηση του εκπαιδευόμενου σε περισσότερα από ένα κέντρο, ώστε να παρέχεται όσο το δυνατόν πιο πλήρης και ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Όλα τα κέντρα εκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εκπαίδευσης με επίβλεψη, υλικό εκμάθησης, συγκεκριμένο χρόνο για την εκμάθηση και να υπάρχει και μία αξιολόγηση από το ίδιο το κέντρο. Βλέπετε ότι ένα κέντρο ηλεκτροφυσιολογικό, αν θέλουμε να είναι μοντέρνο και να παράσχει όλες τις σημερινές εξελίξεις, θα πρέπει να είναι κάπως έτσι, να έχει και τα προηγμένα κέντρα εργαλεία χαρτογράφησης. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει υποδομή. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι οργανωμένο, κατά τη γνώμη μου, σε εθνικό επίπεδο, αλλά τα κατατόπους κέντρα να είναι υπεύθυνα για την επιλογή του κατάλληλου αριθμού των εκπαιδευόμενων και να δημιουργήσουν αυτά τα ίδια όλες τις προϋποθέσεις για να υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Και ιδεατά θα πρέπει να υπάρχει και μια θεσμική εθνική επιτροπή, είτε ομάδα εργασίας, είτε από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η οποία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των προγραμμάτων και την παροχή της υποστήριξης.
Παράλληλα, θα πρέπει να λύσουμε και ορισμένα θέματα κουλτούρας, αλλά και το απαιτούμενο χρόνο από την πλευρά του εκπαιδευτή. Θα πρέπει να δούμε το θέμα πώς η εκπαίδευση των δικαιωμένων θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα και όχι ένα πάρεργο. Αλλά αν κανείς το δει αυτό για την πλευρά του εκπαιδευτή, θα πρέπει να υπάρχει και ένας μηχανισμός που να δίνεται κίνητρο και αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, είναι το πρόβλημα πολλές φορές του περιορισμένου χρόνου για την επίβλεψη και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Τέλος, τα κέντρα είναι περιορισμένα. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτών, αλλά και αυτοί οι εκπαιδευτές πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν αξιολογούνται από πουθενά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δρόμος για να αποκτήσει ένας εκπαιδευόμενος την απόλυτη εμπειρία είναι μακρύς και ανηφορικός. Το ξέρουμε όλοι, εμείς οι παλαιότεροι το ζήσαμε και μέσα σε αυτήν τη διαδικασία αναπτύσσεται μία πολύ στενή σχέση εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή. Η σχέση αυτή πρέπει να διέπεται από πολύ στενή και αμοιβαία κατανόηση, αλλά νομίζω, και με αυτό θα τελειώσω, ότι ένα σημείο κλειδί είναι να εμπιστευτούμε εμείς οι εκπαιδευτές τον εκπαιδευόμενο, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να βγάλουμε όλες εκείνες τις εφεδρίες τις οποίες έχει και οι οποίες θα κάνουν και το έργο μας καλύτερο, αλλά και τους ίδιους πιο αποδοτικούς στην δουλειά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φραγκάκη. Κάνε ερώτηση από το ακροατήριο. Εντάξει.